Μέσα. Ναι. Φανταστικό. Φανταστικό. Καλημέρα. Τι μου κάνετε. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι χαρά είναι αυτή. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι μου. Εδώ. Σε μια, τώρα που το σκέφτομαι, αλλαγή πλάνου. Μπράβο μου. Έχει πολύ καλό φως εδώ, γιατί γενικά δεν έχει πολύ καλή μέρα. Είναι πως είναι φιασμένος ο καιρός σήμερα. Αλλά είναι και πολύ νωρίς το πρωί, γιατί έπρεπε να προλάβω να γυρίσω το βίντεο, γιατί έχω μετά διάφορα να κάνω. Οπότε είπα να το γυρίσω νωρίς το βιντεάκι. Είναι λίγο νωρίς ακόμα και το καταλαβαίνετε κυρίως νομίζω στη φωνούλα μου. Τα ματάκια μου έχει ανοίξει, εντάξει. Σήμερα θα σας δείξω κάτι super τέλειο, το οποίο δεν μπορούσα να μην σας το δείξω. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω TikTok. Εννοώ να ανεφάζω. Έχω κάνει λογαριασμό προφανώς. Αλλά μπαίνω καμιά φορά το βράδυ όταν θέλω να γελάσω, όταν θέλω να ξεχαστώ. Κάτι τέτοιο. Και κάθομαι και βλέπω. Πρόσφατα. Βρήκα. Πρόσφατα. Συνεχώς έβρισκα την ίδια συνταγή μπροστά μου. Που είναι με τρία υλικά. Η οποία ουσιαστικά κάνει αυτό το πράγμα. Θα τη δείτε και μετά πιο αναλυτικά. Ουσιαστικά τι κάνει, έβαζε σε μια κούπα λίγο φυσικό βούτυρο, λίγη ζάχαρη και ένα αυγό, τρία υλικά και τα ανακάτευε και φτιάχνει μπισκότα. Και λέω, αυτό το μπισκότο δεν θα είναι φανταστικό. Θα είναι, πιστεύω. Οπότε είναι πρωί τώρα, λέω, θα κάνω τα μπισκότα μου, θα τα συνδυάσω με το ρόφημά μου το οποίο είναι φανταστικό και θα το δείτε και αυτό και θα τους το δείξω. Οπότε ήρθα εγώ εδώ πέρα με τα μπισκοτάκια μου, τα έχω βάλει και στο κουτάκι μου, αυτό είναι το τζάμπο, άσχετο. Είμαι εδώ με τα μπισκοτάκια μου. Ναι, εστίασα αγάπη μου, ευχαριστώ. Και το shake μου, το οποίο είναι cookies and cream. Οπότε, εγώ προτείνω να πάμε να δούμε την εκτέλεση και να επιστρέψουμε για να σας τα πω όλα ένα-ένα αναλυτικά. Αλλά πριν πάμε να δούμε την εκτέλεση, τι θα σε βάλω να κάνεις? Θα σε βάλω να κάνεις ένα follow στο Instagram. Εννοείται, γιατί αν δεν με κάνεις follow στο Instagram, θα στεναχωρηθώ πρώτον και δεύτερον, δεν θα βλέπεις καθημερινότητά μου και ούτε θα μπορέσουμε να μιλήσουμε. Γιατί στο YouTube δεν μπορούμε να μιλήσουμε έτσι. Και θα σε βάλω να κάνεις και ένα subscribe, γιατί σιγά σιγά φτάνουμε τους 20.000 και μαντέψτε, θα βάλω εσάς να διαλέξετε τι δώρο θέλετε να σας κάνω. Κάτι μικρό συμβολικό δικό μου, θα δούμε. Αλλά θέλω να σας κάνω ένα μικρό δωράκι και θα το αποφασίσετε εσείς. Οπότε, πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, εγώ επειδή την έχω κάνει άλλη μια φορά τη συνταγή, βάζω όχι ολόκληρη κούπα, μέχρι λίγο πιο κάτω, ένα δαχτυλάκι. Για να δούμε πώς βγαίνει. Λοιπόν. Είναι γύρω στα, όποιος δεν έχει κούπα ή δεν ξέρει τη μέτρηση, είναι γύρω στα 200 γραμμάρια. Ένα βουλάκι. Και εγώ βάζω με ντομάτι ζάχαρη, να είμαι ειλικρινής. Κανονικά είναι μισή κούπα όμως. Για να δούμε. Τι θα δούμε. Βλέπετε πως φύγει σιγά σιγά. Εγώ στην αρχή δεν το πίστευα ότι γίνεται έτσι. Λοιπόν, εδώ τώρα στο σημείο αυτό θα βάλω και την κανέλα μου εγώ και το μπέικινγκ. Μισό φακελάκι βάλτε.
μέρες που αυτοσχεδιάζουμε γενικά. Κοιτάξτε τώρα πώς έγινε. Καμία σχέση με το πώς ήταν. Ρευστό. Αυτή είναι ουσιαστικά η μαγεία στη συνταγή, πιστεύω. Το ότι γίνεται έτσι. Μη σας πω και καλύτερο από την άλλη φορά έγινε. Επίσης, στο σημείο αυτό όποιος θέλει μπορεί να προσθέσει και σταγόνες σοκολάτας. Νομίζω είναι υπέροχη ιδέα. Οκ, για πάμε να τα πλάσουμε. Θα τα βάλουμε στο φούρνο για το πολύ 10 με 12 λεπτά στη πιο δυνατή θερμοκρασία, γύρω στους 230, το βάζω εγώ περίπου. Λοιπόν, το super smoothie παύλα shake που θα συνοδεύσω τα μπισκοτάκια μου, super πρωτεϊνικά σήμερα, χωρίς λόγο, είναι γαλατάκι, μπανανούλα, καμιά φορά κανέλα, αλλά τώρα θα βάλω αυτή την πρωτεΐνη που έχω πάρει από την My Protein με την οποία συνεργάζομαι, το οποίο έχετε δει, είναι cookies and cream. Πραγματικά, σαν γεύση θυμηθείτε με, δεν υπάρχει καλύτερη. Ναι, μεν, έπαιρνα μέχρι τώρα, όταν ήμουν και στη Γερμανία την προτιμούσα σαν εταιρεία, έπαιρνα την άσπρη σοκολάτα. Τώρα παίρνω cookies and cream, για κάποιο λόγο μου αρέσει περισσότερο. Θα σας τα γράψω πάλι όλα από κάτω, αλλά δεν ξεχνάμε να τρώμε σωστά, να δίνουμε και βάση στα τρόφιμα που έχουν πρωτεΐνες, μην περιμένουμε με τέτοια πράγματα να γίνονται θαύματα. Γενικά το ξέρετε ότι είμαι πιο πολύ άνθρωπος της καλής διατροφής παρά να ενισχύουμε με διάφορα. Αλλά αυτό, η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει πάρα πολύ σαν γεύση και όποτε θέλω κάτι έτσι παχύρευστο να συνοδεύσω τώρα τα μπισκοτάκια μου, χρησιμοποιώ αυτό. Τέλεια βγήκανε. Αχ, παιδιά, αν θέλετε να τα απολαύσετε, πραγματικά περιμένετε να κρυώσουν γιατί η ζεστά είναι πάρα πολύ μαλακά. Εννοείται ότι όποιος δεν κρατιέται, εγώ την πρώτη φορά δεν κρατήθηκα, το έφαγα ζεστό. Αλλά μόλις κρυώσουν καλά, θα δείτε πόσο σκληρά θα γίνουν. Σαν μπισκοτάκια κανονικά. Και αφού είδατε την τόσο εύκολη συνταγή, σας προτείνω να την κάνετε και να με κάνετε tag. Γιατί εντάξει, είναι παγκοσμίως γνωστή, αλλά να μην με κάνετε tag να κάνω ένα repost. Λοιπόν, δεν θα την ανεβάσω συγκεκριμένη συνταγή στο site μου γιατί είναι πανεύκολη, θα τη δείτε στο καναλάκι μου. Τι θέλω να σας πω, ξέρετε ότι είμαι τρελαμένη με τα βούτυρα ξηρών καρπών.
μπορώ να φάω με κουτάλι 2 την ημέρα. Ναι, αν φάω 2 την ημέρα θα φάω και 50.000 θερμίδες. Δεν υπάρχει λόγος. Τέλος πάντων, όμως θα αγαπώ πάρα πολύ. Μέχρι τώρα σας είχα δείξει κάποια. Σήμερα το συγκεκριμένο το έκανα με την εταιρεία που μου έστειλε τα πολλά βουτρία που σας έδειξε, την Butterland. Θα σας τη βάλω από κάτω. Εδώ να πω ότι η εταιρεία μου έστειλε για τους λάτρες των ξηρών καρπών. Η εταιρεία μου έστειλε και άλλα βούτυρα, πέρα από το αμυγδάλο βούτυρο που σας έδειξα. Από πίσω έχει κι άλλα. Θα τρελαθείτε. Το αγαπημένο εμένα είναι το Cassius. Και ποιο? Α, αυτό το αμυγδάλο βούτυρο με κανέλα, μπανάνα και ανθόμελο, Χριστέ μου. Και είναι πάρα πολύ οικονομικά, παιδιά. Πάρα πολύ οικονομικά. Να μπείτε να τα δείτε. Αλλά σήμερα θέλω να σας πω και κάτι τεράστιο, τεράστιο. Σήμερα σας δείχνω ουσιαστικά κάτι καινούριο. Σήμερα σας δείχνω ένα shake το οποίο, όντως, τόσο καιρό κάνω και έχω σπίτι και θα συνδυάσω και τα μπισκοτάκια μου, μη σας πω θα τα βουτήξω κιόλας μέσα. Αλλά δεν σας το είχα δείξει, γιατί προείχαν άλλα πράγματα προφανώς, φαγώσιμα από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Λοιπόν, σας έδειξα την πρωτεΐνη από τη My Protein, η οποία έχει γεύση cookies and cream. Πρωτεΐνη της My Protein. Η πρωτεΐνη της My Protein. Πέρα από τη λευκή σοκολάτα είναι δεύτερη αγαπημένη μου. Εγώ το κάνω μαζί με μπανανούλα και πραγματικά, όπως είπα και πριν, δεν το κάνω ούτε για πρωτεΐνες, ούτε απλά για να υποστηρίξω την γυμναστική προσπάθεια που κάνω. Το κάνω γιατί έχει φανταστική γεύση και σας είχα ήδη δείξει τις πρωτεΐνες που έπαιρνα από τη Γερμανία, γεύση βανίλιας, νομίζω. Ναι, σας τις είχα ξαναδείξει. Και με ρωτούσατε, μα από την Ελλάδα που παίρνεις? Όντως εκείνη μου τελείωσε από τη Γερμανία και πλέον, αφού εδώ πέρα συνεργάζομαι με τη My Protein, παίρνω από εδώ. Το θέμα ποιο είναι όμως, ότι από αύριο στις 11 το πρωί για 24 ώρες μέχρι την Τρίτη το πρωί, στις 11 η ώρα, να το κρατήσετε αυτό, θα ισχύει ο κωδικός μου Κατερίνα που θα δίνει 42% έκπτωση σε όλα τα best sellers. Θα έχει δώρα πάρα πολλά με αγορές από πάνω που πάνε συγκεκριμένο ποσό. Και σας προτείνω να μπείτε, εγώ πλέον κάθε μήνα κάνω το πακετάκι μου και μου το στέλνουν και δεν έχει μόνο πρωτεΐνες, εγώ παίρνω μπάρες, σοκολατάκια, παντόφλες, ακόμα και αυτή η μπλούζα είναι από εκεί και είναι πάρα πολύ ωραία και απαλή, αυτό έχει σημασία. Δεν είναι μόνο για γυμναστική, όπως είδατε εγώ τη φοράω με ένα ωραίο τζινάκι το οποίο είναι από τον Πέρσι καλά περσινό. Μπάικερ είναι αυτό, μην νομίζετε ότι είναι μακρύ, θα σκάσω. Οπότε, από κάτω θα σας βάλω τον κωδικό, θα μπείτε, θα ψωνίσετε και θα με θυμηθείτε. Αλήθεια σας λέω. Αύριο θα σας βάλω και story βέβαια να σας το ξαναθυμίσω. Να κοιτάτε και το κουτάκι περιγραφής από κάτω, στο οποίο σημειώνω τα πάντα. Αυτό που θέλω να προσθέσω και για τα μπισκότα είναι ότι εγώ έβαλα αναλογία, είδατε πόσο αμυγδαλό βούτυρο μέσα στο φλιτζάνι, σε ζάχαρη έβαλα περίπου μισό φλιτζάνι. Προτείνω, ζάχαρη στέβη έβαλα εγώ, προτείνω να βάλετε λίγο παραπάνω αν τα θέλετε πιο γλυκά. Η κανέλα, ναι, βοήθησε πάρα πολύ. Προτείνω να βάλετε λοιπόν λίγο παραπάνω, αλλά μπορείτε να βάλετε και τα γόνια σοκολάτας ώστε να γλυκίσει. Εγώ δεν θα θέλω τόσο γλυκά, θέλω να βγαίνει το αμύγδαλο. Και τώρα θα κάνω το εξής, λοιπόν. Θα πάρω το μπισκοτάκι μου, θα το βουτήξω μέσα. Ναι. Φανταστικό. Φανταστικό! 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 Επίσης πολλές φορές με ρωτάτε την πρωτεΐνη πώς να τη φάω, πώς να τη... μόνο την πίνεις. Εγώ παιδιά τη βάζω και στο γιαούρτι και γίνεται κάτι απίστευτο. Ένα απίστευτο γλύκισμα πέρα από ότι την κάνω σαν σέικ με μπανανούλα. Οπότε τη βάζω και στο γιαούρτι και την τρώω. Αυτά! Ένα πολύ γρήγορο healthy βίντεο στο οποίο σας δείχνω μπισκοτάκια. Τώρα που το σκέφτομαι θα είναι φανταστικά και με καφέ, οπότε σίγουρα θα τα δείτε, γιατί θα γυρίσω και vlog, θα τα δείτε και σε vlog μάλλον με πρωινό καφέ, αν δεν τα φάω σήμερα. Αυτά. Πολλά φιλιά. Θα τα πούμε σε επόμενο βιντεάκι. Το επόμενο βιντεάκι που έρχεται είναι ουσιαστικά tip διαβάσματος για όσους έχουν εξεταστική όπως εγώ. Μου το ζητήσετε πάρα πολύ και είπα να το κάνω. Παρότι δεν ξέρω αν θα πάει όντως καλά. Και μετά θα δούμε το vlog και σιγά σιγά έρχεται και η μαμά και θα δούμε πολλά. Οπότε σας φιλώ, να τρώτε, να είστε υγιείς, σας αγαπώ.